Σχεδόν ένα μήνα μετά την τεράστια πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ στο βόρειο Κένσινγκτον του Λονδίνου, όπου συνολικά 80 άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο ή εξακολουθούν να αγνοούνται και εκτιμάται από τις αρχές ότι είναι νεκρά, η Μητροπολιτική Αστυνομία της Βρετανικής Πρωτεύουσας δημοσιοποίησε εικόνες από τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στο εσωτερικό του κτηρίου. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, ίσως το χειρότερο περιστατικό που έχω αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, μετά από 18 χρόνια στην αναγνώριση θυμάτων μετά από καταστροφές. Έχω αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά, αλλά ποτέ στο παρελθόν δεν βρέθηκα αντιμέτωπος με κάτι τόσο σκληρό από συναισθηματικής και ψυχολογικής άποψης. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μόλις 32 από τα θύματα έχουν αναγνωριστεί, ενώ εκτίμησε ότι ενδεχομένως κάποια δεν θα μπορέσουν ποτέ να εντοπιστούν εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής. 255 άτομα εκτιμάται ότι πρόλαβαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Ιουνίου να εγκαταλείψουν έγκαιρα το κτίριο και να σωθούν. Εξετάζουμε προσεκτικά, σπιθαμή προς πιθαμή, όλα τα διαμερίσματα σε όλους τους ορόφους. Αυτό περιλαμβάνει αξιωματικούς που χρησιμοποιούν μικρά σφουγγάρια και φτιάρια, αφαιρούν ό,τι έχει απομείνει στα διαμερίσματα και τα περνούν από κόσκινα μεγέθους μόλις 6 χιλιοστών το καθένα, έτσι ώστε να μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι θα εντοπίσουμε μικρά κομμάτια από οστά, δόντια και οποιοδήποτε άλλο αναγνωρίσιμο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, η διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει άλλους 4 μήνες μέχρι να ερευνηθεί και να καθαριστεί πλήρως το κτίριο.